Στην Digital Sima βασικά είμαστε διανομής λύσεων ασφάλειας με πολύ μακρόχρονες συνεργασίες, δηλαδή οι βασικοί μας κατασκευαστές, η WatchGuard, η Trend Micro, έχουμε συνεργασίες κοντά 20 ετών. Kaspersky είναι και αυτή πολύ καλή συνεργασία, Barracuda Networks κτλ. Βέβαια προσφέρουμε και υπηρεσίες ασφάλειας και cloud. Είμαστε και πολλά χρόνια που συνεργαζόμαστε εδώ πέρα με την Infocom. Φέτος είναι ουσιαστικά η πρώτη καλή χρονιά μετά τον COVID. Πέρυσι ήταν λίγο πιο μουδιασμένα τα πράγματα. Ίσως και επειδή η αγορά της πληροφορικής και ειδικά της ασφάλειας είναι σε μία άνοδο, να είναι καλά οι hackers, αλλά δόξα τω Θεώ η αγορά μας πάει καλά, με το γνωστό πρόβλημα της υποστελέχωσης και της έλλειψης ανθρώπων. Αλλά προσπαθούμε μέσα, ουσιαστικά η μόνη αντίξωη συνθήκη είναι αυτή. Η αγορά πάει καλά, οι κατασκευαστές μας βοηθάνε και προσπαθούμε να εξελισσόμαστε κι εμείς ώστε να κυνηγάμε συνεχώς την αγορά των λύσεων ασφάλειας για να μπορούμε να προσφέρουμε έτσι τεχνολογίες κατά το δυνατόν προς τους μεταπολιτές μας. Το φετινό συνέδριο που έχει να κάνει με το Artificial Intelligence ουσιαστικά μιλάει για τεχνολογίες Machine Learning που είναι το trend αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτοματοποιημένοι τρόποι για να μπορούν οι μηχανισμοί ασφάλειας να αντιδρούν χωρίς να έρχεται ανθρώπινος παράγοντας στις εξελισσόμενες απειλές. Είναι αυτό που τρέχει τώρα σαν τεχνολογία και σαν τρόπος αντιμετώπισης. Πιστεύω ότι θα εξελιχθεί και στο μέλλον, το λέμε κάμποσα χρόνια τώρα, ότι και η άμυνα βέβαια είναι μέσω Artificial Intelligence και Machine Learning, δηλαδή οι μηχανισμοί ασφάλειας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν χρησιμοποιούν τεχνολογίες Artificial Intelligence, αλλά και οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν μηχανισμούς Artificial Intelligence προκειμένου να μπορούν να χτυπάνε τα δίκτυα με διαφορετικούς τρόπους και να αντιλαμβάνονται τα vulnerabilities του κάθε δικτύου. Είναι ένα συνεχές κυνήγι και βέβαια είναι αυτή την περίοδο, αυτό που βλέπουμε για τα επόμενα χρόνια, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των επιθέσεων που γίνονται πάλι με αυτόν τον τρόπο.